Και είχαμε γειτονιά, και ένα σοβαρό περιστατικό τους. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ο Άρης ο Κουτσούκης με έναν. Εκπαιδευτικό. Εκπαιδευτικό, ναι, ναι. Με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος αρνήθηκε, λέει, να κάνει σε τεστ. Ακριβώς. Και μπήκε στη θέση και δίδαξε. Ναι. Ναι. Γεια σου, Άρη, καλημέρα. Ένα συνήθιστο περιστατικό εδώ σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας. Ο καθηγητής ήρθε στο γυμνάσιο, λοιπόν, για να κάνει μάθημα χωρίς να έχει κάνει self-test. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερε, δεν το έκανε επειδή στις οδηγίες διάβασε ότι δεν συνιστάται να γίνεται σε άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Βεβαίως, η απόφαση για να κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικοί, τα self-test, έχει να κάνει με την προστασία γενικότερα και να εντοπίσουμε τους ασυμπτωματικούς προφανώς. Λοιπόν, δεν έκανε self-test ο συγκεκριμένος καθηγητής, ήρθε στο σχολείο. Η διευθύντρια τον ενημέρωσε πως χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει μάθημα. Ο καθηγητής δεν έφυγε από το σχολείο γιατί έλεγε ότι ήθελε και εγγράφως ένα χαρτί που να του δικαιολογεί την απουσία του από το σχολείο. Επειδή είναι σε δημόσια υπηρεσία, δεν θα μπορούσε, λέει, να φύγει, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να φύγει χωρίς να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια του. Δεν δημιουργήθηκε ένταση, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Ωστόσο, η διευθύντρια κάλεσε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του καθηγητή για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ο καθηγητής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αλλά μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και να ελπίσουμε να τελειώσει εδώ αυτό το ζήτημα. Ναι. Ωραία. Μην αφήσουμε αυτή η συμπεριφορά η ανεύθυνη του. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι δάσκαλος καθηγητής, ναι, του παιδιού μου αυτός ο κύριος. Κανένα εκπαιδευτικό. Μην αμαυρώσει όμως την πολύ καλή εικόνα που έχουν εμφανίσει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας ήταν στο ύψος του περιστάσεων. Απλώς υπάρχουν και αυτοί. Ελάχιστα μεμονωμένα περιστατικά. Σου λέει ο άνθρωπος, παιδιά, εδώ λέει κάτι άλλο στις οδηγίες. Δεν πιστεύει στην πρόληψη ενδεχομένως. Καλημέρα, καλημέρα, Ρήμου.